SOS από την παιδοχειρουργική και την παιδοψυχιατρική κλινική στο Παγνί. Η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από τραγική με βάση τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στη διάρκεια της εκπομπής Ώρα Αιχμής. Μάλιστα, η παιδοψυχιατρική είναι απλά μόνο στα χαρτιά, μιας και η Ράνια Μπέτση, γραμματέας της Ένωσης Γιατρών, δήλωσε ότι φαίνεται να οριστικοποιείται η παραίτηση ενός επιμελητή, με συνέπεια η κλινική να μένει με έναν μόνο επιμελητή, που ισοδυναμεί με κλείσιμό της, με αποτέλεσμα παιδιά από την Κρήτη να πρέπει να μεταβούν στην Αθήνα αν χρειαστούν νοσηλεία. Δραματική όμως είναι η κατάσταση και στην παιδοχειρουργική. Τώρα, ωστόσο, μετά τη δεύτερη παραίτηση, μένει μόνο ένας συνάδελφος, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υφίσταται πλέον παιδοψυχιατρική κλινική, ενώ ήδη από το Δεκέμβρη, εδώ και 4 μήνες, αδυνατεί να νοσηλεύσει παιδιά για πολλές μέρες, λειτουργεί σαν μονάδα ημερήσιας νοσηλείας. Καταπέλτης ήταν η υγειονομική τόσο για την υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, όσο και για τους διοικητές, με την κριτική να είναι σκληρή για τον τρόπο που γίνεται η διοίκηση στα κριτικά νοσοκομεία. Γι' αυτό λοιπόν καταλήγουμε ότι αυτό που μπορεί να κάνει πολύ καλά σήμερα ένας διοικητής που σέβεται τον εαυτό του, να παραιτηθεί. Και δεν έχει γίνει καμία κίνηση όταν όλοι φωνάζουμε ότι έχουν αλλάξει συνθήκες, έχουν αλλάξει οι ασθενείς οι οποίοι εξετάζονται. Γιατί κοιτάτε να δείτε, αυτή τη στιγμή η αξιολόγηση των εκάστοτε διοικητών και του συγκεκριμένου που είμαι πρόεδρος του Σωματείου θεωρείται από τους πιο πετυχημένους διοικητές και διοικήσεις, γιατί πληρεί τα κριτήρια αξιολόγησης της κυβέρνησης. Κριτήριο αξιολόγησης που είναι συγκεκριμένα. Έχεις κάνει περικοπές στα οικονομικά σου και στα ζητήματα αυτά. Έχεις πληρότητες. Υλοποιείς κατά γράμμα την κυβερνητική πολιτική. Είσαι βασιλικότερος του βασιλέως. Σε αυτά η διοίκηση του Παγνί παίρνει για την κυβέρνηση πάνω από το 10. Και εμείς έχουμε διοικητή ένα Άδων Γεωργιάδη με το ίδιο σκεπτικό, με την ίδια αλαζονία, με την ίδια έπαρση, με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν. Δεν έχει διαφορά και υλοποιούν και την ίδια πολιτική. Εντέλεστε παραιτήσεις, εφημερίες, εξουθένωσης και βάρδιες γονατίζουν τα κριτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, με την κατάσταση στο κάθε ένα ξεχωριστά να συμπαρασύρει και να επιβαρύνει τη λειτουργία του συνόλου των νοσοκομείων. Είναι μοναδικό ιστορικό γεγονός για την Κρήτη να ζει τέτοιες κινητοποιήσεις χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων συνολικά σε όλη την Κρήτη για το θέμα της δημόσιας υγείας, μόνο θεματικές κινητοποιήσεις. Έχει ξεκινήσει πραγματικά το τελευταίο 8μηνο μια πολύ κακή εικόνα για τα δύο βασικά μας τμήματα, την παθολογική, η οποία ήταν πλήρως επαυρωμένη μέχρι πρότινος, και την παιδιατρική, η οποία επίσης ήταν οι 3 στις 4 θέσεις καλυμμένες. Δεν μπορούμε όμως να περιμένουμε αν θα τύχει να είναι κάποιο κοντά, αν θα τύχει κάποιο να έρθει η Ρωσία, αν θα τύχει ένα κινητό το ανοιχτό για να προλάβει να έρθει πριν το περιστατικό, για να έχει τη δυνατότητα να σωθεί. Οι αριθμοί για το Παγνί αποτυπώνουν την απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς μόνο το 2023 έφυγαν 35 γιατροί, ενώ από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα έχουν οδηγηθεί σε παραίτηση άλλοι 7 γιατροί. Επίσης, το 2023 έφυγαν συνολικά από το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης 120 εργαζόμενοι.